Καλώς σας βρήκα, Χριστιανά μου, και πάλι. Καλά. Ξανά κοντά μας. Ξανά, μέσα σε μια εβδομάδα. Μέσα σε μια εβδομάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αυτή την Παρασκευή όμως θα κάνουμε και την κλήρωση του Thermomix. Ωραία, ωραία. Στο 5656 λοιπόν, γράφοντας Thermomix το όνομα και το επιθετό σας από την εταιρεία Eminentia Trading, αξίας 1.289 ευρώ. Το Thermomix το οποίο έχουμε και σήμερα δύο. Ναι, δύο, γιατί ο περιορισμός χρόνου της εκπομπής, θέλουμε να σας δείξουμε και τελειωμένο το φαγητό, όχι μόνο. Σας βάζουμε και εσάς να τρέχετε να μας προλάβετε. Εντάξει. Απλά πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να σου χαρίσω ένα γλυκό αμυγδάλου που έχει γίνει στο Thermomix. Τέλεια. Φρέσκο, φρέσκο. Μα το βλέπω όμως ότι δεν έχει κομματάκια μέσα, είναι πολύ λίγο. Είναι λίγο, αλλά αν θέλεις να αφήσεις και κομματάκια, αυτό εξαρτάται από πώς σας αρέσει εσάς. Εννοείται ότι θα το δοκιμάσω κλασικά, όπως πάντα. Εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μου ξεφύγει κάτι, να μην το δοκιμάσω. Είναι τέλειο! Τέλειο! Και μου αρέσει που δεν έχει κομμάτια μέσα. Ναι, είναι ωραίο και μπορεί να πάει και για δωράκι. Πολλές πελάτησες φτιάχνουν να δώσουν για δωράκι, είτε για βάφτιση, είτε για γάμο, σαν μπομπονιέρα. Είναι μια καλή λύση, είναι το Thermomix και εδώ. Μαρίνα μου, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σήμερα αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα φαγητό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δείξει τις ζύμες, έχουμε δείξει την κρέμα, το παλουζέν την προηγούμενη φορά και δεν θέλω να πάει το μήνυμα ότι το Thermomix είναι μόνο για αυτά τα λίγα. Το Thermomix είναι το πιο ιδανικό για υγιεινή διατροφή. Τσιπούρες, για τσιπούρες εδώ. Και ήθελα να τονίσω και το θέμα της ποσότητας του φαγητού που φτιάχνει, γιατί εγώ τώρα μέχρι να ετοιμαστεί, θα έχουμε 6 τσιπούρες. Το Thermomix είναι ιδανικό για πολυμελήν οικογένεια, για εξαμελήν ανετότατα και ανάλογα φυσικά και πόσο τρώει ο καθένας. Πολύ ωραία. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τις τσιπούρες. Πάλι θα πάμε από την νόστιμη ζωή, τη μαγειρική μας, από το τσιπ το οποίο έχουμε στην Κύπρο. Και αν θέλετε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα το ρυθμίσουμε. Πάμε στις συνταγές μας, επιλέγουμε την νόστιμη ζωή που είναι... Για να δούμε και εμείς τα υλικά μας, ναι, τα οποία θα χρειαστούμε. Ωραία. Πάω ανακατηγορία και εδώ υπάρχουν τα κυρίως πιάτα τα ψαρικά. Και είμαι εδώ σε τσιπούρες με πατάτες και σάλτσα ντομάτες. Και το πρώτο είναι τα υλικά, αν θέλετε να τα δείξετε. Βέβαια, εσείς. Έρχεται και σε εμάς ο Θρασίβουλος και να φέρει μαζί του τα υλικά μας. Να δούμε τι θα χρειαστούμε. Για να δούμε, Θρασίβουλε μου, τι θα μας φέρεις. Έρχεται. Θέλει και το όνομά του για να κατέβει. Θέλουμε 4 τσιπούρες ολόκληρες, 400 γραμμάρια καρότα κομμένα σε ροδέλες, ένα κρεμμύδι κομμένο σε ροδέλες, 4 φέτες λεμόνι, 20 γραμμάρια χυμό λεμονιού, 20 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία πρέζα αλάτι, μία πρέζα πιπέρι, 6 κλονάρια μαϊντανό, 500 γραμμάρια πατάτες κομμένες σε κύβους, 100 γραμμάρια νερό. Αυτά είναι? Υπάρχει και η σάλτσα ντομάτας. Ωραία. Για την σάλτσα θέλουμε 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο, μία κουταλιά του γλυκού από ξηραμένο θυμάρι, 400 γραμμάρια φρέσκες ντομάτες ή σε κονσέρβα και 100 γραμμάρια νερό. Ωραία. Και θέλουμε επίσης ένα κουταλάκι, μία κουταλιά της σούπας πιτικό ζωμό λαχανικών, μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού ταπάσκο σος, αυτό το καυτερό, και μία πρέζα πιπέρι. Ωραία. Αυτά τέλεια είναι τα υλικά μας. Τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε, θα πάμε από τη διαδικασία με το τσιπ, όπως είπαμε, που πάμε βήμα-βήμα. Έχουμε τις τσιπούρες, τις έχω έτοιμες, θα σας τις δείξω σε λίγο. Και τα καροτάκια μας είναι εκεί έτοιμα. Και πάμε στη διαδικασία, περνώ 2-3 βηματάκια για να τα δούμε την ώρα, ναι, που θα σοτάρει το Thermomix. Έχουμε εδώ τις πατάτες, τις έχω έτοιμες, κομμένες και θα τις βάλουμε στο καλαθάκι μας. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Μας λέει τα υλικά για να ετοιμάσουμε για τη σάλτσα. Τι θέλει δηλαδή? Ωραία. Θέλουμε 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Ωραία. Και στα μετράει εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Πάω στο επόμενο βήμα. Θέλουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Μας λέει να τοποθετήσουμε τη μεζούρα, να κόψουμε το σκόρδο μας. 6 δευτερόλεπτα ταχύτητα αν 6. Είναι μέσα σε 6 δευτερόλεπτα θα κόψει το σκόρδο.
Ουσιαστικά ξεχάνουμε το κόψιμο του κρεμμυδιού, του σκόρτου, όλα αυτά. Και τα κάνει το μετά και τη μυρωδιά. Ακρίβως. Τώρα προσθέτουμε ένα κουταλάκι θυμάρι. Μπορώ να το βάλω και απ' εδώ. Ναι. Και πάμε. Πάλι κλείνουμε. Και εδώ μας λέει να σοτάρουμε στα 4 λεπτά. 120 βαθμούς ταχύτητα 1. Ξεχάνουμε και το σοτάρισμα. Και τώρα που γίνεται το σοτάρισμα, εγώ θα δείξω τη διαδικασία που έχω πει από πριν. Ωραία. Έχω ετοιμάσει κάτω στο δίσκο βαρώμα 2 τσιπούρες μεγάλες με τα καρότα μας. Και τώρα και εδώ θέλω να δείξω λίγο τη διαδικασία. Μέσα σε κάθε τσιπούρα, σε κάθε κοιλιά, βάζω μία ροδέλα κρεμμύδι και μία ροδέλα λεμόνι. Γιατί το κάνεις αυτό? Παίρνει το άρωμα, είναι πολύ ωραίο, το ψάρι μαζεύει έτσι τα αρώματα όλα και το λεμόνι είναι πάρα πολύ ωραίο και το κρεμμύδι φυσικά. Ωραία. Τώρα, εδώ μπορώ να βάλω τα καροτάκια μου. Μα πόσο ωραία μας τα φτιάχνεις και μας τα δείχνεις, ναι, τα βλέπεις και... Κοίταξε, η μαγειρική για να ελκύσει και τους άλλους, για να φάνε αυτά που ετοιμάζεις, πρέπει να είναι και όμορφα και κομμένα όμορφα και στολισμένα. Κατάλαβα. Και στο πιάτο όμορφα. Μάλιστα, έρχεται η δίκη σου εσένα, κυρία μου, γιατί προχθές δεν έτρωγες κάτι που έφτιαξα, γιατί άκουσες τώρα τι είπε η Μαρίνα, για να ελκύσει τους άλλους, άρα δεν σε είχε προσελκύσει αυτό που έφτιαξα εγώ. Ναι, καλά, περίμενε, έρχομαι σε λίγο. Βάζω από πάνω λίγο ελαιόλαδο, τα κάτω τα ψάρια τα έχω ετοιμάσει για να είναι έτοιμα. Βάζω και το χυμό λεμονιού και θα βάλω λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Και σε λίγο θα σας πούμε και εμείς όλα τα υπόλοιπα πολύ πολύ ωραία θέματα που έχουμε σήμερα στην εκπομπή και τους καλεσμένους μας και όλα. Και λίγο μαϊτανό. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Τέλεια. Και εμείς περιμένουμε, εντάξει. Τώρα για λόγους χρόνου μπορώ να σταματήσω το σοτάρισμα. Αν θέλετε να δείξουμε λίγο. Μην είναι εκεί όπως είσαι, Μαρίνα μου. Ωραία. Εντάξει. Το σοτάρισμα του σκόρδου. Εντάξει, έχει μια υπέροχη μυρωδιά αυτό το σκόρδο. Παναγία μου, τρελαίνομαι εγώ για σκόρδο. Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και θα προσθέσω 400 γραμμάρια όριμες ντομάτες. Εντάξει, είναι λίγα γραμμάρια περισσότερα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Και 100 γραμμάρια νερό. Ναι. Βλέπετε πόσο εύκολα που υπάρχει ζυγαριά στη δεξιά μεριά και μηδενίζεται και μπορώ να βάλω το επόμενο υλικό. Θα βάλω ένα κουταλάκι. Α, τελείωσε. Ψήθηκε εδώ. Λογικά ναι, θα το ελέγξουμε και θα δούμε. Θα βάλω ένα κουταλάκι πάστα ζωμού λαχανικό, ωραία, την οποία τη φτιάξαμε και αυτή στο Thermomix. Α, πάρα πολύ ωραία και υγιεινή και δεν χρειάζεται να αγοράζουμε τα έτοιμα. Θα βάλω ζάχαρη, ένα κουταλάκι ζάχαρη, το αλάτι μου. Εντάξει, αν έχεις το Thermomix μπορείς να φτιάξεις το δικό σου. Αν δεν το έχουμε θα αγοράσουμε το ζωμό μας, ναι, έτσι που είναι πολύ ωραίοι. Ναι. Αλλά όσες κοπέλες έχουν Thermomix, νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να μάθουν να φτιάχνουν είναι ο ζωμός λαχανικό, εκτός τα υπόλοιπα. Μία πρέζα πιπέρι. Ωραία. Και βλέπετε ότι πάμε βήμα-βήμα. Εδώ μας λέει να αλέσουμε λίγο τις ντομάτες. Είναι 5 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 6. Mm-hmm. 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Κάνουμε πάρα πολύ εύκολα τις σάλτσες μας. Έκλεψα λίγο, Μαρίνα μου. Καλά έκανες. Είναι, ήθελα να δω. Αν θέλετε να δείτε που έχει αλεστεί η ντομάτα. Και τώρα μας λέει να το βάλουμε ακόμα 5 λεπτά, αλλά πάλι για λόγους χρόνου εγώ προχωρώ. Βάζω το καλαθάκι. Είναι έτοιμο το φαγητό και να το ρυθμίσω. Μάλιστα. Βάζω το καλαθάκι μέσα με τις πατατούλες. Το κλείνω. Και μου λέει, βάλτε από πάνω το βαρώμα. Βλέπετε ότι το βαρώμα έχει δύο δίσκους. Αυτό θα τα ψήσει όλα. Βεβαίως. Τη σάλτσα
αυτό τις πατατούλες. Α, ταυτόχρονα. Και όλα αυτά σε 30 λεπτά. Φυσικά ο χρόνος ψησίματος πάντα εξαρτάται από το πόσο μεγάλα είναι τα ψάρια μας. Αλλά είναι ένας ενδεικτικός χρόνος και θα τα δούμε στην πορεία. Τέλεια. Και εντάξει, είμαστε εδώ και θα πάμε να το ρυθμίσουμε το Thermomix τώρα. Άρα 4 τσιπούρες. Εδώ έχω βάλει 4 μεγάλες, περισσότερα από 2 κιλά. Εκεί έχω βάλει 6 μέτριες που είναι το βάρος τους από ό,τι είχα δει, τα 2200, που πάλι είναι περισσότερο και ανάλογα με την οικογένεια την οποία έχουμε. Αλλά να σας πω, είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί το ψάρι ειδικά βαριόμαστε να το μαγειρέψουμε, γιατί μυρίζει κουζίνα, θέλεις κάποια διαδικασία. Ενώ με το Thermomix, εκτός του ότι ψήνεται σωστά, γιατί η μεγαλύτερη, πιστεύω το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Thermomix είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Αυτό είναι που κρατά τις βιταμίνες και θα δούμε και το αποτέλεσμα τώρα με τα ψημένα τα λαχανικά. Μάλιστα. Να πούμε ότι πάλι σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν συμβουλές που μας λέει με ποιον τρόπο να βάλω τις τσιπούρες για να χωρεί πιο πολλές και τη θρεπτική αξία φυσικά. Ωραία. Και Μαρίνα, να μου το ανοίγεις εκεί κοντά σου έτσι για να το βλέπουμε. Βέβαια, βέβαια. Για να μην είναι μπροστά το άλλο το Thermomix. Ναι, απλά. Θα το μεταφέρω βέβαια. Και είμαστε εδώ. Ωραία. Θέλω να δω. Α, είναι ψημένο. Μια χαρά. Τέλεια. Ωραία, κάνεις τον έλεγχο. Ναι, κάνεις τον έλεγχο. Τρεις από κάτω. Και είναι όλα ψημένα. Αντρέα μου, θα φας καλά σήμερα. Εδώ έχουμε χορτοφάγο κοντά μας. Είναι... Τώρα, εντάξει, εκείνο δουλεύει. Εμείς θα προσπαθήσω έτσι να τις σερβίρω εδώ στην πιατελίτσα. Ωραία. Τέλεια. Αλλά κοιτάξτε, Παναγία μου, πώς έξι τσιπούρες δεν τρώω μόνο 6 άτομα, είναι περισσότερα που τρώω. Απλά. Ο Ντρέας, επειδή δεν τρώει καθόλου κρέας που είναι δίπλα σου αυτή τη στιγμή, είναι. Εντάξει, τότε. Είναι η μέρα. Θα το τιμήσει. Θα το τιμήσει. Και βλέπετε και το χρώμα το λαχανικό, πόσο τέλειο είναι. Πάρα πολύ και έχει κρατήσει το λαχανικό το χρώμα του. Είναι ακριβώς, αυτό το ζωντανό, δεν είναι, έχει μαυρίσει καθόλου να. Και δεν χάνονται ούτε. Κάποιες φορές μαγειρεύουμε το ψάρι και μένει το μισό όπως το μαγειρεύουμε. Ενώ με αυτόν τον τρόπο βλέπετε πόσο. Και τώρα εντάξει, και η τελίτσα μας μπορεί να είναι λίγο μικρή και δεν χωρεί μια το. Μια χαρά είναι, ωραία τα Μαρίνα μου, είναι πάρα πολύ ωραία. Να σου φέρω και αυτό με τις πατατούλες. Ναι, ευχαριστώ. Πώς να το αποδεσμεύσω όμως αυτό. Όχι, είναι, το σηκώνουμε πάνω μόνο. Το βγάζω. Ένα λεπτό, δώσουμε ένα λεπτό. Ναι. Ευθεία. Έτσι. Α. Τόσο απλά. Ωραία. Και τώρα έχουμε, παίρνουμε με τη σπάτουλα το καλαθάκι. Α, το οποίο. Να δω λίγο. Εντάξει, μια χαρά είναι και οι πατάτες. Και θα περιχύσεις από πάνω με τη σάλτσα. Τώρα νομίζω... Να μην τις βάλεις εκεί μέσα. Θες να σου βάλω... Έχω εδώ κάποιο, γιατί ήταν λίγο μεγαλούτσικες οι τσιπούρες μου. Και εντάξει, θα τις βάλω εδώ. Ωραία. Και μπορούσε να μπει και πιο πολύ ποσότητα. Και βλέπουμε και τη σάλτσα. Τώρα, αυτή η σαλτσούλα... Είναι ωραία να μπει λίγη πάνω στις πατατούλες και βλέπετε τι ωραία καταστημένη. Είναι και μέσα σε μισή ώρα, εκτός τη διαδικασία που το ετοιμάζουμε, μέσα σε μισή ώρα έχουμε έτοιμο πιάτο. Και πολύ θρεπτικό, ψάρι, πατάτα, ούτε και λαχανικά, τίποτα. Ό,τι λαχανικά θέλουμε. Μπορούσα να μπουν και άλλα λαχανικά, να μπει λίγο μπρόκολο, να μπει... κολοκυθάκι, ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν θέλω να βάλω υπερβολική σάλτσα από πάνω. Ναι. Γιατί κάποιες φορές κάποιους δεν τους αρέσει. Mm. Απλά έτσι λίγο να δώσουμε λίγο χρώμα και την υπόλοιπη θα την αδειάσω εδώ. Αλλά το πιο σημαντικό αυτό που θέλω να τονίσω είναι η ποσότητα η οποία φτιάχνεις με το Thermomix. Είναι γρήγορο, μεγάλη. Είναι μεγάλη. Κάνει για μεγάλες οικογένειες. Αλλά και το πόσο γρήγορα γίνονται.
Μέσα σε μισή ώρα έχεις έτοιμο το φαγητό. Τέλεια. Στο 5656, λοιπόν, να πούμε για άλλη μια φορά, επειδή την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωσή μας, στέλνετε το δικό σας μήνυμα γράφοντας Thermomix, το όνομα και το επιθετό σας, από την εταιρεία Minendia Trading, αξίας 1.289 ευρώ. Και ευχαριστούμε βεβαίως πάρα πολύ. Μαρίνα μου, να